σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Θέμη Ματζαβίνο για την τιμή που μας έκανε, τους συνεργάτες μου από την Ουρολογική Κλινική των Ιωαννίνων που τους βλέπω εδώ κοντά μας και εμένα προσωπικά να βρεθούμε και να μοιραστούμε μαζί σας ερωτηματικά και διλήμματα στη χειρουργική ανδρολογία. Ευχαριστώ επίσης και την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή. Η αποφρακτική αζωοσπερμία και ειδικά στενώσεις, αποφράξεις του σπερματικού πόρου ή το πρόβλημα της βασεκτομής και το reversa που ζητάει ο ασθενής μετά, είναι ίσως με την κυρσοκύλη οι μόνες παθοφυσιολογίες του ανδρικού γενετικού συστήματος που μία επιτυχής χειρουργική επέμβαση μπορεί να καταλήξει σε εγκυμοσύνη με σεξουαλική επαφή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση εμείς στην εκπαίδευση των νέων ουρολόγων στις αναστομώσεις σπερματικού πόρου και βέβαια στην συμπτωματική χειρουργική θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς παίρνουμε σπερματοζωάρια από τον όρχη, από την επιδημίδα και ναι, μπορούμε να πάρουμε σπερματοζωάρια από τον σπερματικό πόρο χωρίς να προκαλέσουμε στην αποφρακτική αζωοσπερμία βλάβη στον όρχη. Αυτό που εφαρμόζουμε στις περιπτώσεις σε συνεργασία και τα δημοσιεύσαμε με κέντρα της Βορείου Αμερικής και της Ιαπωνίας είναι χειρουργικό μικροσκόπιο, να υπάρχει το μόνιτο στο χειρουργείο. Αυτές οι επεμβάσεις έγιναν στα Γιάννενα στην Πανεπιστημιακή 2002 με 2005 και με ξένα πανεπιστήμια μαζί τα δημοσιεύσαμε. Και πρέπει να απομονώσουμε το σπερματικό τόνο, να βρούμε το κολόπωμα του σπερματικού πόρου το οποίο οδηγεί προς την επιδιδυμίδα, να δούμε ότι είναι το στόμιο βατό μικροχειρουργικά και εκείνες τις εποχές που πραγματοποιούνται αυτές οι επεμβάσεις υπήρχε μέσα στο χειρουργείο ένα μικροσκόπιο, κάναμε ένα squeezing στο κολόγωμα του σπερματικού πόρου και κοιτούσαμε το φεγγάρι, τη σταγόνα του υγρού που έβγαινε από τον όρχη επιδιδυμίδα. Μια άμεση παρακολούθηση και παρατήρηση αν έδειχνε σπερματοζωάρια, κάναμε κι άλλο squeezing και καταψύχαμε. Αν δεν έδειχνε σπερματοζωάρια σε 5 σταγόνες, ακολουθώντας τα guidelines της AESRM, δεν προχωρούσαμε σε καμία αναστόμωση, γιατί να κοιτάξεις την κήτη ενός ποταμού, αν η πηγή δεν παράγει νερό. Αυτές λοιπόν ήταν οι αναστομώσεις, είναι η μέθοδος αναστομώσεων, χρησιμοποιείται η τεχνική του microdot, που προηγουμένως βάζεις μαρκάρεις τις θέσεις των οραμάτων και κλείνει σε δύο στρώματα τον βλενογόνο και τους εξωτερικούς μυϊκούς χιτώνες. Όμως μπορεί η επέμβαση όπως δείχνουμε στο Journal of Pediatric Surgery να είναι επιτυχής, αλλά να μην εμφανιστούν σπερματοζωάρια μετά την εξπερμάτιση. Και αυτό δεν οφείλεται πάντα σε κακή χειρουργική τεχνική. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δίνουν πρόγνωση για το αν θα βρει κανείς σπερματοζωάρια μετά. Και αυτό είναι το πόσος καιρός έχει περάσει από τη στένωση του σπερματικού πόρου ή από την απόφραξη ή από την κάκωση του σπερματικού πόρου μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η επέμβαση. Είναι ένας παράγοντας, το όριο θεωρείται σήμερα 3 χρόνια που υπάρχει positive prognosis, να μην υπάρχει γρανούλωμα γύρω από το σημείο της αναστόμωσης και επίσης να γίνει δύο στρώματα αναστόμωσης. Αυτοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να δώσουν ένα μήνυμα ότι ο χειρουργός θα περιμένει την εμφάνιση σπερματοζωαρίων. Και αν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για αυτές τις παραμέτρους, περιμένουμε ένα patency rate 70% μετά από αυτή την επέμβαση και υπό την προϋπόθεση ότι η partner είναι κάτω από 30 χρονών, περιμένουμε και ένα pregnancy rate το οποίο θα αρχίσει μετά από 3 μήνες, το οποίο θα είναι με σεξουαλική επαφή στο 30%. Ακολουθώντας πάλι τη συνεργασία μας και με άλλα πανεπιστήμια, πιστεύουμε στη μικροχειρουργική αποκατάσταση της κυρσοκύλης. Εδώ το 2003-2004-2005-2006 με το paper το γνωστό στο Lancet, το Rice και Evers, αμφισβητήθηκε, μάλλον
Επισημοποιήθηκε ότι η χειρουργική αποκατάσταση της χρυσοκύλης, θα πάρουμε το μήνυμα μια και ο χρόνος είναι περιορισμένος, επισημοποιήθηκε ότι βοηθάει στις παραμέτρους του τη στάνταρ παραμέτρους του σπερματικού υγρού, μορφολογία, ρυθμό και motility, αλλά στα pregnancy rates σε εκείνη τη μελέτη δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική βελτίωση. Αυτή η μελέτη 3 χρόνια υπήρχε. Διασκορπιζόταν σε όλα τα πάνελ. Τη ζήσετε σίγουρα, γιατί εδώ υπάρχουν πρεσβευτές της ελληνικής μευτικής και γυναικολογίας σε όλο τον κόσμο. Όμως οι ίδιοι οι Lars Evans ήρθαν και είπαν ότι κάναμε 3 λάθη. Αυτό το paper οι ίδιοι το ανακάλεσαν. Και έστω και έμεσα, και για τον λόγο ότι όταν κάνει κανείς μια μετανάλυση για το αν μια η χειρουργική θεραπεία μιας πάθησης έχει καλό ή ουδέτερο αποτέλεσμα, πρέπει να βάλει, να περιλάβει την τεχνική η οποία έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και σε καμία μελέτη που περιελήφθη σε αυτή τη μετανάλυση δεν υπήρχε η μικροχειρουργική αποκατάσταση της χρυσοκύλης. Άρα λοιπόν συγκρίναμε ξυφομάχους οι οποίοι είχαν πολύ μικρά ξύφη. Δεύτερο, δεν συμπεριλήφθησαν μελέτες που να απολυνώνουν το σύστημα της έξω σπερματικής φλέβας. Είναι λάθος να νομίζουν ότι η χρυσοκύλη σημαίνει διάταση του παμπίνιφορ πλέξους και έσω σπερματική φλέβα. Αυτό είναι 80% των περιπτώσεων. Στο 20% των περιπτώσεων η διάταση αφορά κρεμαστήριου πλέξους έξω σπερματική φλέβα. Αν λοιπόν κάποιος κάνει όπως κάνανε οι ερευνητές του Lancet ανάλυση σε 100 περιστατικά που έγινε η απολύνωση της έξω σπερματικής φλέβας, χάσανε τις διατάσεις της έξω σπερματικής φλέβας. Άρα λοιπόν και όπως φάνηκε και σε καινούργιες μελέτες πραγματικά δικαιολογείται κάτω από τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας που μιλάει για συγκεκριμένη περίοδο υπογονιμότητας με βλάβησε τουλάχιστον μία παράμετρο του σπερμοδιαγράμματος και με νέα σύζυγο η χειρουργική αποκατάσταση της χρυσοκύλης, η οποία τι κάνει. Μας βοηθάει να δούμε τα λεμφαγεία. Είναι πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωρίσει κανείς τα λεμφαγεία, γιατί αν γίνει κάκωση των λεμφαγείων υπάρχει μεγάλο τεράστιο nutritional πρόβλημα θρέψης του όρχη, όπως μπορούμε να απαντήσουμε το γιατί σε ερωτήσεις. Έτσι λοιπόν, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που έχουμε πάρει από συνεργάτες μας από τη Βόρεια Αμερική, ο σπερματικός σπόρος θα παραμείνει άφικτος, θα παραμείνει άφικτη η αρτηρία του η φλέβα του σπερματικού πόρου και οι αρτηρίες του σπερματικού πόρου και θα κάνουμε απολυνώσεις στις έσω και έξω σπερματικές φλέβες. Είναι μια επέμβαση η οποία δεν είναι emergent, δεν είναι επίγουσα, πρέπει να γίνει. Η χρυσοκύλη θα θεωρηθεί επίγουσα επέμβαση μόνο σε 2 κατηγορίες ασθενών που πρέπει να χειρουργηθούν σε 1 μήνα. Στους πιλότους της Φόρμουλα 1, γιατί παρατηρείται αυτόματη ρήξη των χρυσών, και στους πιλότους των F16, λόγω των μεγάλων επιταχύνσεων βαρύτητας, είναι συχνό το φαινόμενο στους αδύνατους και καλογυμνασμένους πιλότους να έχουμε αυτόματη ρήξη των χρυσών. Μην μείνουμε σε αυτά, να δούμε όμως ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της χρυσοκύλης και της αζωοσπερμίας. Είπαμε λοιπόν ότι και τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας βάζουν ειδικά indications για την αποκατάσταση της χρυσοκύλης. Σήμερα τι πιστεύουμε, αζωοσπερμία και χρυσοκύλη. Οι απόψεις διχάζονται. Τα guidelines όμως της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και τα έχουμε υιοθετήσει και εμείς στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι ότι όχι μόνο δεν χειρουργούμε την χρυσοκύλη όταν υπάρχει αζωοσπερμία, αλλά όταν και το sperm concentration είναι κάτω από 5 εκατομμύρια ένα κυβικό εκατοστό. Αυτές οι μελέτες και τα guidelines μας οθούν να πραγματοποιήσουμε άμεση κατάψυξη σπερματοζωαρίων σε όλους τους άνδρες που δείχνουν μια τάση για progressive testicular damage, προοδευτική ορχική βλάβη, έχουν κάτω από 5 εκατομμύρια σπερματοζωάρια και χειρουργούμε και χρυσοκύλη μόνο σε αυτούς τους άνδρες, μόνο σε 2 indications σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και την καινούρια δεδομένα που έβγαλε το προηγούμενο meeting του ESAL, της αρμόδιας κόμιτη. Πρώτον, όταν υπάρχει πόνος στην αριστερό όρχη που χαλάει την ποιότητα ζωής και δεύτερον, όταν υπάρχει πόνος ο οποίος εμποδίζει τη σεξουαλική πράξη. Λόγω, μην το συζητήσουμε τώρα, μη αναστρέψιμων
μη irreparable, irreversible προβλημάτων στα σερτόλη κύτταρα, στον άντρα με ζωοσπερμία και κερσοκύλη, δεν περιμένουμε ακόμα και αν βγουν σπερματοζωάρια να παραμείνουν τα σπερματοζωάρια. Και στη μελέτη την κλασική του Κορνέλ, ένα από τα 23 ζευγάρια είχε εγκυμοσύνη με επαφή. Και στη μελέτη την οποία δημοσιεύσαμε εμείς με τον Δημήτρη Γιαννάκη, το συνεργάτη μας, πρώτο όνομα, ένα στα 62 ζευγάρια. Άρα λοιπόν τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Άλλα κέντρα προτείνουν την επέμβαση, αλλά ξανά τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Να πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, στην απομόνωση ανδρικών γαμετών από τον όρχη, στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Δεν συνιστούμε, βάζουμε χαμηλό βαθμό στις εξετάσεις ειδικότητας στους ειδικευόμενους που θα το πούνε, ότι θα κάνουμε fine needle aspiration. Δεν συνιστούμε, είναι κακό μήνυμα το fine needle aspiration, ένα, γιατί δεν παίρνουμε κύτταρα αρκετά για να κάνουμε ιστολογική εξέταση και κάποιοι που το έχει. Τα βιβλία λένε ότι όταν κάποιος έχει και η διεθνή βιβλιογραφία, πρωτοπαθή ορχική βλάβη στο σημείο της αζωοσπερμίας, έχει ένα 5 με 8% πιθανότητα να έχει καρκίνο με inside του όρχη, και στην περίπτωση που έχει καρκίνο με inside του όρχη, αν ζήσει 90 χρόνια, έχει 90% πιθανότητα να κάνει invasive καρκίνο με το όρχη. Δεύτερο μείον της FLA, ότι δεν παίρνουμε κύτταρα για πολλές καταψύξεις. Και τρίτον, δεν μπορούμε να έχουμε εύκολα και επιπλέον κύτταρα για να κάνουμε και την αιματοξυλίνη ίωση. Συνιστάμε όπως πολλά άλλα group, αρκεί κάποιος να έχει την τεχνολογία να προχωρήσει σε μικροχειρουργική βιοψία του όρχη, που στη μικροχειρουργική βιοψία του όρχη φαίνεται ότι το πορτοκάλι στον μη αποφρακτικό αζωοσπερμικό δεν έχει τον ίδιο ζωμό παντού. Υπάρχουν περιοχές χωρίς ζωμό, περιοχές με ζωμό, με διατεταμένα σωληνάκια, πολύ διατεταμένα σωληνάκια. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη της αναγενετικής ικανότητας του ορχικού ιστού μετά από βιοψία του όρχεως, πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες, να πάρουμε όσο γίνεται λιγότερο ορχικό ιστό, χωρίς να θυσιάσουμε όμως την πιθανότητα να βρούμε καλά κύτταρα στον ορχικό ιστό. Διαλέγουμε λοιπόν διατεταμένα σπερματικά σωληνάρια, και τώρα τελευταία έχουμε και θα εφαρμόσουμε και το calibrated IBs, δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε τη διάμετρο, και αν η διάμετρος, και αυτό συνάδει με τη βιβλιογραφία και δικές μας δημοσιεύσεις, είναι πάνω από 250 μικρόμετρα, είναι μεγαλύτερη η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε σπερματοζωάρια, εφόσον υπάρχουν βέβαια σπερματοζωάρια στον μη αποφρακτικό αζωοσπερμικό. Η διεθνή βιβλιογραφία λοιπόν δείχνει ότι στο 90%, στο 70% μόνο των μη αποφρακτικών αζωοσπερμικών, οι εστίες σπερματοζωαρίων είναι homogeneously distributed. Και στο 30%, όπως και στο σύνδρομο Klinefelter, εάν υπάρχουν, είναι non-homogeneously distributed. Οπότε μπορεί κάποιος να έχει εστίες σπερματογένεσης, αλλά αν η βιοψία γίνει εδώ, να πάρει αρνητικό μήνυμα ασθενής, αν η βιοψία γίνει εδώ, να υπάρχει θετικό μήνυμα. Ποια είναι η λύση? Μικροχειρουργική, για να δεις πού τα καλαμάκια είναι διατεταμένα. Εκεί που είναι διατεταμένα έχουν τη λεμονάδα, εφόσον υπάρχει, και παίρνουμε από εκεί. Και δύο ακόμα μηνύματα. Πρώτον, αποφρακτική αζωοσπερμία. Είναι δημοσίευση δικιά μας το 2003 και έχουν πραγματοποιηθεί μετά άλλες δύο, ότι με μία βελόνα μάθαμε από τους γυναικολόγους πάρα πολλά πράγματα. Το τύπ της βελόνας είναι hyperechoic. Το reach test της, το αλήριο δίκτυο στον όρχη, είναι η μόνη περιοχή η οποία είναι hyperechoic. Πλησιάζουμε λοιπόν με αναισθησία την βελόνα, μια βελόνα σαν τη οληψίας, μπορούμε να μιλήσουμε μετά με αυτό, και όταν η βελόνα αυτή φτάσει στο αλήριο δίκτυο, τότε θα κάνουμε την αναρρόφηση, θα πάρουμε πολύ μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων, αλλά ο ασθενής έχει κερδίσει κάτι σημαντικό. Δεν έχω ακουμπήσει την επιδιδημίδα, επομένως δεν έχω κάνει τρώση των επιδιδημικών σωληναρίων, άρα μπορώ να πάω για αναστόμωση φραξίματος αργότερα, αφού δεν τα έχω κατατρυπήσει με μία βελόνα. Και δεύτερον, δεν έχω αφαιρέσει ούτε ένα κύτταρο Leydig και με βιοψία, και μπορούμε να κάνουμε αναρρόφηση σπερματοζωαρίων και εξωσωματική γονιμοποίηση.
Κλείνοντας, οι γνώσεις έχουν αλλάξει, τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Αυτά που εγώ μάθαινα ως φοιτητής και σίγουρα και εσείς κύριοι καθηγητές και κύριοι συνάδελφοι δεν ισχύουν πια σήμερα. Το μη μοσαϊκό σύνδρομο Κλαϊνεφέρτερ που χαρακτηριζόταν σαν μια κατάσταση η οποία δεν είχε θεραπεία. Εδώ είναι το Human Reproduction. Είχαμε τη χαρά η μελέτη μας να γίνει εξώφυλλο σε αυτό το τεύχος. Δείχνει το κύτταρο σε εντόλι, το οποίο είναι 18-18 χι-χι-ψι, αλλά όχι μόνο το κύτταρο σε εντόλι και τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα στη βασική μεμβράνη, ψι-χι-χι-18-18. Αυτός ο άνδρας δεν περιμένουμε να έχει αιστείες σπερματοζωαρίων στον όρχη, όμως ένας άλλος άνδρας, ο οποίος έχει και αυτός το 47 χι-χι-ψι, δηλαδή ψι, χι, χι, 18-18 και τα περισσότερα σπερματογόνια είναι 47 ψι, χι, χι, 18-18, ξαφνικά εμφανίζει στο επίπεδο της βασικής μεμβράνης το κύτταρο 6, το οποίο είναι 46 ψι, χι, 18-18 και βλέπουμε στον απλό και απλοειδείς σπερματίδες που θα γίνουν σπερματοζωάρια, απλοειδείς 18 ψι σπερματίδα και μια υπεραπλοειδική, ένα hyperaploid κύτταρο 24 ψι χι 18. Ένα μυστήριο που δεν είναι μυστήριο αλλά μη συζητηθεί τώρα είναι γιατί όλα τα παιδιά στον κόσμο με εξαίρεση ένα στο Ισραήλ σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και μπορεί να μου έχουν ξεφύγει κάποια paper, ότι όλα τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί ακόμα και χωρίς αμνιοκέντηση, ακόμα και χωρίς μειοψία εμβρίου, από άνδρες με σύνδρομο μη μοσαϊκό 47 χιχυψή στο περιφερικό αίμα, αλλά με γοναδικό μόνο μοσαϊκισμό στο όρχι, είναι υγιή και σε πολλές χώρες πια δεν συνιστάται ούτε καν αμνιοκέντηση. Είναι η θεωρία του ενδομήτριου φίλτρου, είναι η θεωρία της ενεργοποίησης της κασπάσης 8 που λέει ότι αυτά τα κύτταρα τελικά δεν θα γίνουν σπερματοζωάρια. Συζητιέται άλλη φορά. Θα ευχαριστήσω τον μεγάλο δάσκαλο της ελληνικής ανδρικής υπομονιμότητας, κύριο Μιλίγκο, για τα πολύ καλά λόγια που μου είπε, τον κύριο Ματζαβίνο για την πρόσκλησή του και όλους εσάς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως πάντα πληροφοριακή διάλεξή σου, έτσι, εγώ θα ήθελα μία ερώτηση πριν δώσω και άλλη μία στο κρατήριο. Είπαμε για ότι κάνεις τελικοτελική αναστόμωση του σωματικών πόρων επί αποφράξεως. Εφόσον ο όρχης λειτουργεί καλά, υπάρχουν αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα μετά την αποκατάσταση της βατότητας μειώνονται, φεύγουν ή συνεχίζουν να επηρεάζουν τη γονιμότητα. Η ερώτησή σας είναι ένα άριστο μήνυμα για τους νέους γιατρούς. Φυσικά και το 80% pre-operative είναι θετικό για αντισπέρματι πόντες. Είναι η αιτία να έχουμε χαμηλή κινητικότητα σπερματοζωαρίων μετά την επιτυχή αναστόμωση των κολοβωμάτων του σπερματικού πόρου και είναι η αιτία να μην έχουμε τα ποσοστά που περιμένουμε με σεξουαλική επαφή, τα ποσοστά φυσικής εγκυμοσύνης. Είναι λοιπόν μια από τις κύριες αιτίες. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ο κύριος Κλέντζας. Κύριε Σουπτήτη, να σας κάνω μια ερώτηση. Σας όχι embolization, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι out of fashion. Ναι. Όχι embolization 1, γιατί μόνο το 80% της αριστερής χερσοκύλης οφείλεται σε διάταση της έσω σπερματικής πλέβας. Το 20% παμπύριφων πλέξους internal spermatic vein. Μελέτες σε peer reviewed journals έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα 20% που είναι διάταση κρεμαστήριου πλέξους, external spermatic vein, εξολαγώνια φλέβα και όχι νεφρική φλέβα. Άρα λοιπόν θα χάσουμε το 20%. Δεύτερον, με το embolization μπορεί να έχω τη διάχυση του medium και επιπλοκές. Και ένα τρίτο είναι ότι οι νεκροτομικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε ορισμένα κατάβες, κάτω από, από τον αριστερό νεφρό υπάρχουν 12 έσω σπερματικές πλεύρες. Άρα λοιπόν το να πάει το medium εκεί που πρέπει είναι κάτι δύσκολο και γι' αυτό το λόγο πια σήμερα κάνουμε την υποβουβονική, να μην πονέσει ο ασθενής,
να μην αγγίξουμε την απονέρωση του έξω λόξου, μικροχειρουργική για να σεβαστούμε αρτηρίες και λεπτακία, απολύνωση της εσωφρενικού του κλάδου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σοφικίδη. Και τώρα θα παρακαλέσουμε τον κύριο Ρεβάστη.